Όταν θες να κάνεις record και ο αδερφός σου χρησιμοποιεί το πιστολάκι των μαλλιών. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Χάκη και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Zero Land. Τώρα μου πείτε, Φώτη, τι στο βίλο είναι όλα αυτά εδώ πέρα? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτά όλα? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που μας έλεγες στο τελευταίο σου βίντεο, το Death Run? Ναι, αυτό είναι λοιπόν, αυτό. Αυτό το πράγμα που έκανα, που έκανα 8 δισεκατομμύρια ώρες να το φτιάξω και να βρω όλο αυτό το iron για να φτιάξω τα hoppers και τις βλακίες. Όλο αυτό το iron το οποίο βρήκα μόνος μου. Και επιστρέψαμε και έκανα λίγο mining, βρήκα αρκετό iron. Δύο λεπτά να σας δείξω πόσο iron βρήκα μόνος μου. Λοιπόν, ωραία. Βρήκα ένα block of iron, ένα stack block of iron και 35 iron ingot μου τα έδωσε ο κύριος Καρπούς, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ένα stack block of iron το βρήκα μόνος μου, μάλιστα το έκανα mining μόνος μου. Και για κάποιο λόγο, έτσι όπως το είχα στο chest μου, μάλλον όπως το είχα στο inventory μου, το ένα stack block of iron από legit mining δικό μου, απότομα εξαφανίστηκε και πήγε στο softies εκεί πέρα, το chest. Ωραία, πήγα όμως και το πήρα τώρα, ωραία, μια χαρά. Ευχαριστώ κύριε softies που ήθελες να μου φυλάξεις καλά το iron μου, το δικό μου iron, για να κάνω τα hoppers. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσέχεις τόσο πολύ και με σκέφτεσαι. Και ευχαριστώ και τον Mixmax, τον Καρπούζι Feta Gaming για τα 35 iron. Κάντε με και αυτά. Αν και εγώ μόνος μου ένα stack block of iron. Φίλε, πρέπει να είμαι πολύ καλός για να βρεις τόσο πολύ. Πρέπει να τα σπάω. Τα σπάω βασικά, το ξέρω. Γιατί δεν μπορεί να βρεις οποιοδήποτε ένα stack block of iron. Αλλά εγώ βρήκα. Μάλιστα το έκανα mining εκεί. Με τον ιδρώτα μου φάση. Ναι, όπως είδατε, μόνος μου το βρήκα το iron εκείνο εκεί πέρα. Δεν το πήρα από κανέναν άλλο. Δεν το δανείστηκα, δεν το έκλεψα. Δεν το δανείστηκα. Κοιτάξτε, εννοείται το έκλεψα. Εννοείται ότι δεν θα έκλεψα ποτέ εγώ. Και πρωτού σα πω τι φάση γίνεται εκεί πέρα, θα σα πω ότι τι έχουμε φτιάξει σε ένα live. Σε ένα live έχουμε φτιάξει αυτό. Ουuuu! Όπα, όπα, όπα. Τι στο. Λοιπόν, έτσι όπως είσαι πάνω, τρέχεις. Και μπαίνεις μέσα. Ωραία. Έτσι ώστε. Α, είναι έτοιμο, ε. Όλα έτοιμα είναι. Όλα έτοιμα είναι. Για να τα χρησιμοποιήσουμε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Πρέπει να βάλω λίγο delay σε αυτό, έτσι ώστε να αργεί να ανοίγει. Έτσι ώστε να προλαβαίνεις να το. Ναι, δεν ξέρω αν βγάζει καν νόημα αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θέλουμε να κάνουμε τις πατάτες. Τα καρότα. Και το wheat. Ε, το wheat είναι αυτό. Αυτό πρέπει να φύγει. Και όπως βλέπετε, πέσαν τα πάντα εκτός το wheat. Εκτός το wheat. Α, δεν δουλεύει. Κάτι δεν δούλεψε σωστά. Κάτι χάλασε με αυτό το μηχανισμό, είμαι σίγουρος. Επίσης έχουν μείνει μερικά πράγματα εδώ πέρα, το οποίο μπορώ να φτιάξω, αλλά για κάποιο λόγο δεν το έχω φτιάξει ακόμα. Είναι πανεύκολο. Απλά πρέπει να βάλω κάτι blocks εδώ πέρα και εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχω κάνει ακόμα. Πάνω τι το δουλεύει. Δεν δουλεύει ο μηχανισμός μάλλον. Τον οποίο το χάλασα εγώ. Είμαι σίγουρος. Για να δούμε. Μπαμπαμ. Ωραία. Ωραία, για να δούμε τι χάλασα. Το βρήκα. Το βρήκα κατευθείαν. Και να ακούτε ένα πιστολάκι, συγγνώμη. Θα σου πω ότι φταίει. Φταίει αυτό εδώ πέρα. Είμαι σίγουρος. Νομίζω αυτό εδώ πέρα πηγαίνει εκεί πάνω. Και όχι, όλα μια χαρά είναι. Ούψ. Α! Τώρα θα δουλεύει σωστά. Είχαμε το πράγμα αυτό. Τώρα θα δουλεύει κομπλεδούρες, να πούμε. Κομπλεδούρες. Αυτό εδώ πέρα είναι. Παπαπαπαπ. Έτσι απλά. Βαριέμαι να τα ξαναφυτέψω τώρα, τα φυτέψω μετά, μιας και πρέπει να κάνουμε το βιντεάκι. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Και τώρα μου πείτε, Φώτη, τι είναι αυτά τα items που έχεις στο inventory σου? Τι κάνεις με τη ζωή σου, πες μου.
Πες μου, Φώτη, τι κάνεις με τη ζωή σου. Λοιπόν, ας πω εγώ τώρα τι κάνω με τη ζωή μου. Ας πω εγώ τώρα. Καθόμουν κάπου εδώ πέρα FK, όπως βλέπετε μέσα είναι ο Δημήτρης και ο Τίτλ Μάφλιν. Ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή κάνει live stream. Νομίζω κάθε Τετάρτη από ό,τι κατάλαβα θα κάνει live stream. Εδώ είχα πεθάνει ακριβώς εδώ πέρα, ρε φίλε. Πώς με σκότωσε. Ποιο είναι ο σκελετός που με σκότωσε. Ακούω ένα σκελετό τόσο ρε, μήπως έχει κάπου εδώ πέρα κάνω σκελετό. Όχι, δεν έχει. Πέθανα εδώ ακριβώς και έχασα όλα μου τα items. Έχασα πολλά items. Αρκετά items τα οποία τα χρειαζόμουν. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε πράγματα να καίγονται πάλι. Δεν έχω άλλα πράγματα να κάψω, οπότε καλά είναι αυτά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Rip τα items. Τα χάσα γιατί καθόμουν FK εκεί πέρα και εγώ βλάκας. Γιατί να κάτσω FK. Ωραίο τελικά το έχω κάνει αυτό. Λοιπόν, για να πάμε να φτιάξουμε το μηχανισμό τον οποίο θέλω να φτιάξω τέλος πάντων. Λοιπόν. Εδώ πέρα θα είναι το δωμάτιο του chest room. Είχα φτιάξει αυτό στην αρχή. Το οποίο αυτό που κάνεις είναι πες ότι θέλεις. Λοιπόν, επειδή βαριέμαι πολλές φορές να κάτσω να βάζω στο κάθε chest το item που ξέρω είναι, σκεφτείτε ότι θα έχω ξέρω ένα full inventory. Έκανα κάτω, ωραία, πήγα για mine. Έχω ένα inventory με full πράγματα. Και βρήκαμε και minecraft, οπότε έχω και άλλα πράγματα από τα chest που έχει εκεί πέρα, τα minecarts με τα chest. Και βαριέμαι να τα βάλω. Δεν έχω χρόνο, ξέρω εγώ, να τα βάλω εκεί πέρα που πρέπει να τα ανακατατάξω μόνος μου. Οπότε αυτό που θα έκανα ήταν, ξέρω εγώ, μια και εδώ πέρα μπαίνουν εξω το Nether Quartz. Θα το βάζω εδώ πέρα. Ωραία. Και τώρα τελικά μπορεί να αρχίσει να μπαίνει, αλλά δεν θα μπαίνει. Α, ορίστε, θα μπουν, αλλά θα μπουν όλα. Δεν θα μπουν όλα. Καταλάβατε. Τα υπόλοιπα κολλάνε κάπου εδώ, να ορίστε. Οπότε αυτό που είχα σκεφτεί με αυτό το μηχανισμό είναι έτσι ώστε να ανακατατάσει μόνο του τα items. Το οποίο κανονικά δουλεύει σωστά. Σε single player δουλεύει μια χαρά. Αλλά για κάποιο λόγο στο multiplayer δεν δουλεύει καθόλου. Οπότε άδικα όλο αυτό το πράγμα το οποίο μου πήρε άπειρες ώρες να το φτιάξω και να καταλάβω πώς δουλεύει. Γιατί δεν μου άρεσε να κάνω κάτι το οποίο δεν έχω καταλάβει πώς δουλεύει. Οπότε προσπαθώ να δω και τι στο βίλο κάνει για να δουλέψει αυτό εκεί πέρα και κάνει δουλειά του κάθε πράγμα. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα είναι το clock. Εδώ πέρα. Αυτό ξέρω εγώ κάθε ένα δευτερόλεπτο, βασικά πιο λίγο από ένα δευτερόλεπτο, στέλνει power σε αυτό εδώ πέρα όλα από τα πράγματα. Έτσι ώστε τα items να περάσουν από όλα τα droppers και τα hoppers και να φτάσουν μέχρι το τελευταίο. Έτσι ώστε αν κάποιο item πρέπει να μπει στο τελευταίο chest, να το κάνει μέχρι και το τελευταίο chest, μέχρι να φτάσει το εκείνο το item στο τελευταίο chest. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν δουλεύει. Οπότε πρέπει να το σπάσω τώρα. Όλο αυτό. Και θα σας πω ποια είναι η ιδέα μου για το άλλο. Το οποίο θα μας πάρει περισσότερα resources, παραπάνω hoppers, οπότε παραπάνω iron του κύριου Captain Scrap. Το οποίο δεν το έχω πει καν ότι τα πήρα, ξέρω εγώ. Αλλά θα τα δώσω. Σκραπούλια, θα σου δώσω παραπάνω πράγματα. Σαν τα στο Scrap, το Captain Scrap που λιώνει zero land και έχει τα πάντα στο chest του και φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο σπίτι κάπου εκεί πέρα. Ή εκεί πέρα, δεν θυμάμαι. Θα το κάνετε στο description, κάντε το subscribe. Και πείτε ότι τον αγαπάω και δεν του πήρα iron. Πείτε του, ο Χάκη δεν σου πήρα iron. Μην το σπαμάνετε παντού. Αυτό που ακούσατε ήταν η μάνα μου. Γεια σου, μαμά. Λοιπόν, το σπάω και επιστρέφω. Everything in this world, we could take it. It's ours, fuck it, bad model bitches. Got a face with no flaws. We upper echelon, that 2 Chainz. La flame, popper, motherfucking yellow. Watch me turn super sad. Fuck all them hoes, we out here getting honest. Flippin' 10s and 30s out of sight like Stevie Wonder. Started from the bottom, man, I'm still right there. Got no new friends, fuck old friends, but I feel like that. There's levels to this shit, boy. You ain't even on mine. We the fucking future, check the wrist, bitch, we on time. Spit it how we live, fuck boy. We ain't just rapping, ducking costs on the daily. Cause every day we out here trapping. Shit sound like heaven. Nah, shit sound like God. Ωραία, λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε σπάσει όλο αυτό το μέρος τέλος πάντων που είχε τα redstone. Και μόλις είδατε, ξέρω εγώ, 5 ώρες δουλειά να καταστρέφονται, να πηγαίνει στράφη γάμωτο. Έτσι απλά. Δεν πειράζει όμως, γιατί θα κάνουμε κάτι καλύτερο τώρα. Μπορεί να μας πάρει παραπάνω iron. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Θα κάνω ένα live stream που θα πάω για mining και θα τα δώσω όλα στο scrap. Θα το δώσω παραπάνω, ρε φίλε, επειδή είμαι καλό παιδί. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω μία
τι θα κάνουμε και πώς δουλεύει το άλλο sorting system, το οποίο δεν γίνεται να μην δουλέψει. Δηλαδή 100% θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και δεν θα έχει ούτε glitches ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε είναι redstone, τα chest εννοείται, κάτσε πάρουμε 4 για παράδειγμα, έτσι να κάνω τώρα ένα test εδώ πέρα κοντά. Redstone comparators και redstone repeaters και redstone torch, δηλαδή όλη την ποικιλία των redstone και blocks που θέλω να ξέρω εγώ να φτιάξουμε το μέρος. Λοιπόν, πείτε ότι λοιπόν, αυτό δεν το έχει έτσι, το έχει μόνο με ένα block, παρ' όλα αυτά εγώ θα βάλω 2, αυτό θα μας το κακό με αυτό, α, ναι, και hoppers, αυτό το κακό με αυτό, το να βάλουμε ξέρω εγώ 2 blocks αντί 2 hoppers αντί 1-1 είναι ότι θα φάμε παραπάνω hoppers. Λοιπόν, βασικά, ναι, δεν πειράζει, το κάνουμε έτσι. Βασικά, όχι, το κάνουμε αλλιώς. Θα φτιάξουμε πρώτα το μηχανισμό και μετά αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θα βάλουμε ένα μπλοκ εδώ πέρα. Όχι. Έτσι. Ωραία. Και φτιάχνεις μια παράγκα τέτοια. Αυτό είναι παράγκα που βλέπετε. Τα ενώνουμε έτσι με redstone. Και εδώ πέρα βάζουμε 2 κομπέρατορς έτσι. Βασικά, γιατί λέω 2 και βάλα 3, δεν ξέρω. Επίσης τα βάζουμε ανάποδα, όχι έτσι. Έτσι. Λοιπόν, από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω τώρα αυτό. Θα το σπάσουμε για τώρα. Βάζουμε 3 redstone repeaters έτσι. Ένα tick, δηλαδή δεν το αγγίζεις καθόλου το redstone repeater. Το αφήνεις έτσι εκεί πέρα. Λοιπόν, μετά βάζεις εδώ πέρα, το κλείνεις από μπροστά με blocks και βάζεις τα redstone torch έτσι. Λοιπόν, τώρα, δείτε τι κάνω. Βάζουμε 3 hoppers εδώ και τα ενώνουμε και τα βάζουμε έτσι ώστε να αγγίζουν, να κοιτάνε προς τα comparators. Από κάτω, βασικά όχι, από πάνω πρώτα. Λοιπόν, ανάλογα που θέλετε να βάλετε το chest που θα βάζετε όλα τα items και θα τα στέλνει αλλού. Πείτε ας πούμε ότι εγώ θέλω να βάλω, το chest μου είναι εδώ, ωραία, και θέλουμε από εδώ να τα... θέλω να δω πως θα το κάνω αυτό, άσχημα. Θέλω άσχημα να δω πως θα το κάνω αυτό. Ναι, πως θα το κάνω, δεν ξέρω. Τα hoppers δεν πάνε πάνω. Καλή ιδέα, πρέπει να το φτιάξω και αυτό. Λοιπόν, θα το κάνω χωρίς chest. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτώ ένα μηχανισμό έτσι ώστε να τα στέλνει πάνω. Δεν ξέρω πως θα το κάνω, λογικά με droppers. Αλλά δεν ξέρω αν γλιτσάρουνε. Ελπίζω να το κάνω σωστά. Λοιπόν, αυτό που ακούω τώρα είναι το τζάκι, φτιάχνουμε το τζάκι. Λοιπόν, πείτε ότι, ορίστε, έτσι, πείτε ότι αυτό εδώ πέρα βάζετε τα πράγματά σας. Μόνο να το κάνουμε από πάνω, έτσι δηλαδή, ωραία. Λοιπόν, πείτε ότι αυτό είναι το chest που βάζετε όλα τα πράγματά σας και αυτό το κάνει μόνο του sorting, ωραία. Εδώ θα βάλουμε, ας βάλουμε ένα, δεν χρειάζεται να βάλουμε τώρα δύο. Ένα εκεί. Και πάρουμε και ένα trap chest γιατί μπορούμε να το βάλουμε και δίπλα ξέρω εγώ. Ωραία. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να τα ενώσουμε. Έτσι, ορίστε, ενώσα το ένα. Σε αυτό θα έχουμε θέμα, γι' αυτό και καλύτερο ξέρω εγώ είναι να βάλουμε πιο πίσω τα chest. Δηλαδή να αφήσουμε ένα κενό, να αφήσουμε παραπάνω κενό. Ας πούμε εδώ. Ίσως αυτό είναι, ναι, αυτό είναι λίγο υπερβολή, παρόλα αυτά δεν πειράζει. Ορίστε. Και ας βάλουμε και το trap chest εδώ πέρα. Και το ενώνουμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Σε αυτό το chest εδώ πέρα, κάτω. Σε αυτό το βασικά το hopper, αυτό το οποίο πηγαίνει εδώ. Δείτε ότι εδώ πέρα θέλουμε να βάλουμε μόνο cobblestone. Ωραία. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, άκουσα κάτι περίεργο. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε 18 cobblestone εκεί πέρα και τα υπόλοιπα έτσι. 18 έχει παραπάνω ούτε παρακάτω. Θέλει 18. Βασικά θέλει 19, 20. Θέλει 22 cobblestone. Πρέπει κάπου να βάλετε 18 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε, ξέρω εγώ, έτσι μόνα τους. Και από κάτω να βάλετε άλλο ένα. Έτσι. Ακούω κάτι. Ακούω creeper. Μάλλον creeper είναι αυτό που ακούγεται. Ωραία. Πάει αυτό. Τώρα στο δίπλα θέλουμε να κάνουμε short μόνο chest, ωραία. Έτσι. Και εδώ πέρα πάλι 18. Και εδώ θέλουμε να κάνουμε short redstone. Λοιπόν, έτσι.
και μετά 18. Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να πιάσω τώρα αυτό, το έχουμε γεμίσει όλα, έτσι, ναι, ωραία. Οπα, εδώ πρέπει να κάνουμε 17 για κάποιο λόγο. Κάποιος που το είδε αυτό θα είναι σε φάση, έχεις βάλει 17 και δεν θα δουλέψει. Λοιπόν, το πρώτο είναι cobblestone, το δεύτερο chest και το τρίτο redstone. Λοιπόν, θα, εδώ πέρα και εδώ και εδώ. Λοιπόν, θα φτιάξουμε έτσι ώστε να μην μπερδευτείτε εσείς παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, α, και εδώ πέρα μπήκε ένα και εδώ μπήκε ένα. Ωραία, μπήκανε μόνο άλλες. Ωραία, τέλεια. Ωραία, κάτω. Και κάτω. Όχι. Εκεί. Και αυτό πάει κάτω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, άδεια τα chest, ωραία, αυτό είναι cobblestone, αυτό είναι chest και αυτό είναι redstone. Λοιπόν, αν βάλουμε αυτά τα τρία τα redstone, θα βάλουμε και εδώ πέρα μερικά chest και θα βάλουμε και cobblestone. Θα δείτε ότι εδώ πέρα θα μπουν λογικά. Λοιπόν, εδώ πέρα πάντως μπήκαν τα cobblestone που θα έπρεπε. Να ορίστε, boom, αυτό το πρώτο, cobblestone. Εδώ πέρα μπήκανε και τα chest και... Okay, γιατί μπήκανε τα redstone εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει ότι έκανα κάτι λάθος. Λοιπόν, ας το κάνουμε καλύτερα με μονά, γιατί πραγματικά κάποιο θέμα πρέπει να έχει με τα δίπλα. Οπότε καλύτερα ας μην το ρισκάρουμε, ας το αφήσουμε έτσι. Και, λοιπόν, cobblestone, chest, redstone. Θα βάλουμε, για να μην μπερδευτούμε, θα βάλουμε 5 redstone, 5 cobblestone και 5 chest. Και μαντέψτε. 5 cobblestone, 5 chest, 5 redstone. Boom. Το κακό με αυτό είναι ότι θα ξοδέψουμε πολύ, ξέρω εγώ, θα ξοδέψουμε diamonds, θα ξοδέψουμε 23 diamonds, μόνο και μόνο για τα, έτσι ώστε να μπορούμε να τα κάνουμε short κλπ. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε κάτι, το οποίο δεν θα το κάνω, εννοείται επειδή είμαι τόσο πλούσιος που θα το κάνω έτσι το short. Απλά όταν έχεις items τα οποία δεν στακάρουν, για παράδειγμα ας πούμε αυτό, όταν το βάλεις μέσα θα πάει εδώ πέρα. Αυτό που θα κάνουμε είναι τα τελευταία chest, δηλαδή πείτε ότι θα ξεκινήσουν τα chest από εδώ και θα πηγαίνουν μέχρι εδώ, για παράδειγμα τώρα, έτσι, αυτό είναι παράδειγμα. Θα βάλουμε στα τελευταία chest να είναι τα misc items, έτσι, misc, κατάλαβα τέλος πάντων, MISC, τα διάφορα items τα οποία δεν στακάρουν. Οπότε ό,τι items δεν στακάρουν θα είναι στα τελευταία chest. Τα υπόλοιπα chest, ξέρω εγώ, θα βάλουμε ό,τι στακάρει, τα πάντα, ό,τι στακάρει θα το βάζουμε εκεί πέρα. Οπότε, έτσι ώστε να μην μπερδευόμαστε και να μην χρειάζεται να τα βάλουμε μόνοι μας, να ξεχωρίζουμε αυτά τα οποία στακάρουν, αυτά που δεν στακάρουν. Απλά θα τα πετάμε όλα μέσα στο chest και αυτό θα τα φτιάχνει μόνο του. Τόσο απλά, τόσο απλά. Λοιπόν, οπότε ελπίζω να καταλάβετε περίπου πάνω κάτω πώς δουλεύει αυτό. Ορίστε εδώ πέρα. Το μηχανισμό τον πήρα από έναν. Δεν θυμάμαι. Αν το βρω, θα το βάλω και στην περιγραφή. Από εκείνον το είδα το βίντεο. Οπότε σε αυτό θα δώσω credit. Δεν ξέρω ποιος το έκανε στα αλήθεια και ποιος το βρήκε αυτό. Πάρω σε εγώ εκείνο θα βάλω. Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Το μόνο που χρειάζεται είναι 2 redstone dust, 1 redstone comparator και 1 redstone repeater και 1 redstone. Πώς το λένε. 1 redstone torch και 3 hoppers και το chest εννοείται. Για να το φτιάξετε αυτό για ένα chest. Οπότε σκεφτείτε πως χρειάζεται. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πολλά items, χρειάζεται πάρα πολλά resources. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ εύκολο, δεν είναι περίπλοκο έτσι ώστε να χρειαστεί να κάνεις πολλά, να κάνεις clocks, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, έτσι ώστε να δουλέψεις σωστά και μπορείς στο τέλος να έχει και bugs όπως εμένα, ας πούμε, εκείνο εκεί πέρα. Θα δουλεύουν όλα μια χαρά και είναι απλό. Δηλαδή είναι εύκολο να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται. Οπότε αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα ξανατσεκάρω να δω αν μπορώ να το κάνω με διπλά chest, γιατί δεν θέλω να το γεμίσω όλο αυτό το μέρος με άπειρα chest. Και θα επιστρέψω. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, έχω κάνει λίγο progress, έχω κάνει κάποια πράγματα. Έχω ξοδέψει άπειρο iron. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ πέρα θα είναι το μέρος όπου θα βάζουμε τα items μας, έτσι ώστε να τα στέλνεις στα υπόλοιπα chest. Εδώ πέρα θα έχει, ξέρω εγώ, σκεφτείτε chest, trap chest, καταλαβαίνετε, τέλος πάντων θα είναι όλα γεμάτα. Είναι, νομίζω βγαίνουν 21 chest, γιατί έπρεπε να βάλουμε και κάπου ένα το οποίο θα το βάζεις μέσα έτσι ώστε να στέλνει τα items παντού. Επειδή μου αρέσει λίγο έτσι, έχω αρρώστια με το να είναι όλα συμμετρικά,
μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα, έτσι ώστε να μην τρώγαμε όλα αυτά τα hoppers άδικα. Αλλά έπρεπε να το κάνεις και από εδώ για να φαίνεται συμμετρικό. Αλλά αν το βάζεις και εδώ πέρα, δεν μπορούσε να το κάνεις να δουλεύει. Δηλαδή, μόνο μια μεριά θα δούλευε, δεν θα μπορούσε να δουλέψει και οι δύο μεριές. Οπότε είπα να το κάνω στη μέση και σφάω όσο iron χρειαστεί, δεν πειράζει. Το οποίο είναι όλο αυτό εδώ πέρα. Όλο αυτό εδώ πέρα το iron. Σκεφτείτε μία πόσα είναι, είναι πάρα πολύ iron, παρά αυτά δεν πειράζει. Λοιπόν, και τώρα θα φτιάξουμε μαζί. Θα φτιάξουμε μαζί το. Το elevator. Το item elevator, βρήκα ένα item elevator το οποίο δουλεύει πραγματικά, βρήκα άπειρα. Αλλά μόνο αυτό δουλεύει και σε multiplayer και μάλιστα 100% και δεν χάνεις ούτε ένα item. Λοιπόν, αυτό που θα χρειαστούμε τώρα είναι λοιπόν, έτσι πως το κοιτάω τώρα, έτσι όμορφα. Ωραία, χρειαστεί να σκάσουμε, για τα φούφι. Όχι, λοιπόν. Ορίστε. Βάζεις εκεί πέρα ένα torch, από πάνω ένα comparator. Ορίστε. Λοιπόν, μετά αυτό έτσι πως είναι. Άλλο ένα και μετά κάνουμε αυτό το τη zigzag φάση, αλλά θέλω να δω. Ορίστε ένα πρόβλημα τώρα. Θα χρειαστεί να το κάνουμε ένα μπλοκ παραπάνω, έτσι ώστε να δουλέψει κανονικά. Τώρα δεν ξέρω. Αν το φτιάξουμε έτσι. Όπα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν μπήκε. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ πέρα στα πλάγια. Αλλά δεν ξέρω αν θα δουλέψει και μπαίνει κατευθείαν στη τσέση. Δηλαδή τώρα. Αν βάλω ένα εδώ πέρα. Ωραία, τέλεια. Και τώρα αυτό λογικά θα μπει εδώ. Ναι, ωραία, μια χαρά. Τέλεια. Engineers πρέπει να γίνουμε. Πώς λέγεται, μηχανική. Λοιπόν. Ωραία. Και τώρα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, να φτιάξω λίγο, να ανοίξω λίγο το χώρο, γιατί πραγματικά είναι πολύ ασφιχτικά. Θα γεμίσουμε όλο αυτό με torches, όπως και την πίσω μεριά. Μόνο αυτή η μεριά πάνω πάνω δεν χρειάζεται να βάλουμε torches. Που όλα αυτά θα βάλω ένα τέτοιο. Και τι άλλο. Εδώ κάτω δύο μπλοκάκια. Το ένα να κοιτάει έτσι το repeater. Και ένα redstone dust από πίσω. Και νομίζω είναι έτοιμο. Δηλαδή νομίζω είναι έτοιμο. Έχουμε, εδώ πέρα λογικά δεν θα έχει hoppers. Οπότε ας πετάξουμε τα δύο hoppers. Όπα. Τα δύο hoppers εδώ μέσα. Όπα. Τι φάση. Ορίστε ένα πρόβλημα. Το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε ευτυχώς. Νομίζω. Λοιπόν. Λοιπόν. Νομίζω πως αν βάζαμε ένα chest και το hopper από κάτω να κοιτάει, θα δουλέψει. Οπότε το ξαναφτιάχνω αυτό ένα μπλοκ πιο κάτω, ένα μπλοκ πιο κάτω και επιστρέφω. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Και το φτιάξαμε. Λοιπόν, ας το τεστάρουμε. Ωραία. Αυτό είναι το μπλοκ. Το μπλοκ, το chest. Βάζουμε μέσα το diamond pickaxe μας. Θα βάλουμε και το sword και το shovel. Και δύο dirt. Έχει ήδη μέσα 5. Θα βάλουμε. Λοιπόν, και να δούμε πόση ώρα περίπου θα κάνει να περάσει από όλα αυτά τα hoppers και μετά να έρθει εδώ. Τελικά τώρα αυτά θα αρχίσουν να κάνουν τα πράγματα του. Να ορίστε. Αυτό τώρα εδώ. Και παπ, παπ, παπ και τακ, τακ, τακ. Δύο βάλαμε βασικά, οπότε δύο μας έβαλε. Ωραία, οπότε δουλεύουμε μια χαρά. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε τα chest όλα εδώ πέρα, να το γεμίσουμε ξέρω με chest και να φτιάξουμε αυτό εδώ το μηχανισμό. Βασικά, ναι, πρέπει να φτιάξουμε το μηχανισμό. Εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Εδώ πέρα ξέρω εγώ μπαίνει ένα. Αυτό το μηχανισμό που φτιάξαμε εκεί πέρα που σας έδειξα, αν σας το έδειξα. Εδώ πέρα πίσω βάζουμε αυτό. Ένα repeater. Και εδώ πέρα αυτό. Και νομίζω το. Ναι, ωραία. Ναι, ωραία. Και ένα τέτοιο πράγμα εδώ. Λοιπόν, τώρα θα σας ξαναδείξω έτσι εδώ πέρα ενδράσεις. Το μέρος που θα βάλουμε και τα υπόλοιπα chest. Λοιπόν, να τα θυμηθώ μια και εγώ καλύτερα. Λοιπόν, εδώ πέρα, από ό,τι θυμάμαι, θα το κάνω βασικά με droppers.
Ναι, όχι, το κάνουμε redstone repeaters επειδή μπορούμε. Λοιπόν, θέλουμε 22. Όχι, ναι, 22. Α, τόσα. Ή μπήκε από κάτω μόνο. Ναι, μπήκε από κάτω μόνο του. 18 και μπαίνει από κάτω. Ωραία. Αυτό τώρα θα δέχεται μόνο. Κάτσε να βάλουμε άλλο ένα hopper εδώ. Το ευτυχώς έχουμε. Λοιπόν, αν εδώ πέρα θα βάλουμε. Ας βασικά το κάνουμε από την αρχή. Λοιπόν, αυτό σκεφτείτε ότι είναι το chest όπου θα έχουμε μόνο hoppers. Και καλά, λέμε τώρα. Δεν θα υπάρχει κάποιο τέτοιο chest. Λέμε τώρα. Λοιπόν, όχι hoppers. Redstone repeaters. Αυτό το chest θα έχει μόνο redstone repeaters. Ωραία. Και πείτε ότι αυτό είναι chest. Και βάζει άλλα πράγματα μέσα. Λοιπόν, εκείνο το chest βάζει πείτε ότι αυτό είναι chest. Και αυτό βάζει μέσα cobblestone, εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε έτσι τα cobblestone, ξέρω εγώ. Και βάζουμε και τα repeaters. Λοιπόν, αυτό που θα γίνει είναι, εδώ θα μπουν τα repeaters και εδώ πέρα θα μπουν, εδώ θα μπει το cobblestone. Απλά πρέπει να περιμένουμε λίγο, μόλις το δείτε τώρα αυτό να ανεβοσβήνει έτσι. Κάνει αυτά τα λαμπάκια τα χριστουγεννιάτικα. Αυτό σημαίνει ότι τώρα περνάει από εδώ πάνω. Εδώ τώρα θα αρχίσουν να μπαίνουν τα repeaters και εδώ θα μπαίνουν το cobblestone. Όχι, και εδώ θα μπαίνουν το cobblestone. Και εδώ θα μπαίνουν τα repeaters. Έκανα κάτι λάθος. Νομίζω ξέρω ότι έκανα λάθος. Το βρήκα ότι έκανα λάθος. Λοιπόν, για να δούμε. Βασικά θα μπει εδώ πέρα λογικά. Απλά αυτό που θα γίνει είναι, θα έχουμε δύο chest έτσι. Ωραία. Ναι, έκανα λάκι κουλά. Και τώρα που πέρασαν. Πού φύγανε τα υπόλοιπα. Μόνο δύο έβαλα, όχι έβαλα πολλά, πότε θυμάμαι. Δεν έχω ιδέα που πήγανε. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, είχα βάλει μόνο δύο. Για να δοκιμάσουμε, βάλουμε τέσσερα. Λοιπόν, αυτό που έχω κάνει εδώ είναι. Για. Δεν θα τα βάλω παντού. Βασικά παίζει να τα βάλω και παντού. Όταν γίνεται overflow, αν έχουμε πολλά cobblestone, ξέρω εγώ, έτσι ώστε να μπαίνει εδώ πέρα και μόλις γεμίσει. Βασικά αυτό που θα γίνεται, επειδή θα μπαίνουν τα μισά items σε αυτό το hopper και τα άλλα μισά σε αυτό. Οπότε θα χωρίζονται. Λοιπόν, 2 και 2. Είδατε. Χωριστήκαν τα hoppers. 4 hoppers βάλαμε, οπότε μπήκαν 2 και 2. Αυτά τα chest εδώ πέρα θα είναι με blocks όλα αυτά και τα 10. Οπότε θα τα έχω όλα διπλά. Αυτά έτσι να τα έχω να μονά και αυτά πάλι διπλά για τα. Ό,τι να είναι items που θα μπαίνουν στο τέλος και αυτά που δεν θα κάνουν. Οπότε ναι, λοιπόν δεν ξέρω τώρα πραγματικά που έχει κολλήσει. Και γιατί κολλήσαν. Εκτός και αν όντως έβαλα μόνο 2. Που δεν νομίζω να έβαλα. Δεν νομίζω. Να το. 2. Ελπίζω να μην ξαναγίνει. Ελπίζω να ήταν, ξέρω εγώ, μόνο μια φορά. Για κάποιο λόγο να γίνει έτσι κάτι. Λοιπόν, 6 θα βάλουμε εδώ μέσα. Ωραία. Και θα μείνουν τώρα εδώ πέρα 6 τόρσεις. Ωραία. Τέλος πάντων. Τώρα δουλεύει μια χαρά. Ελπίζω να δουλεύει πάντα έτσι. Αλλιώς υπάρχει και άλλος τρόπος να βάλεις διπλό chest έτσι να παίρνει διπλά items. Ξέρω εγώ, αυτό που κάνεις είναι ακριβώς αυτό. Απλά το κάνεις double chest και από κάτω άλλη μια σειρά με τα redstone από πίσω και άλλη μια σειρά με τα droppers από εδώ. Και απλά θα το κάνουμε να κοιτάει από αυτή τη μεριά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Αν δούμε ότι αν βάλεις πολλά items μαζί, τα μισά τα κρατάει εδώ. Για να δοκιμάσουμε, ξέρω εγώ. 5 και 9. Να δούμε θα έρθουν 5 και 9. Μακάρι. Μακάρι γιατί έχω ξοδέψει άπειρες ώρες και δεν θέλω επιτέλους να πάω να κοιμηθώ. Γιατί έχουμε σχόλια αύριο. Σήμερα για εσάς. Και την Παρασκευή είναι το τριών αναρχών, οπότε νομίζω έχει εκκλησιασμό για όσους θέλουν να πάνε. Εγώ εννοείται δεν θα πάω. Οπότε θα κάτσω σπίτι μου να κοιμηθώ. Και σήμερα, στο λέω από τώρα, λογικά θα έχει live stream. Θα σας πω στο Facebook, οπότε να τσεκάρετε την περιγραφή και το Facebook και αυτά. Facebook και Twitter είναι και τα δύο τα χρησιμοποιώ αρκετά. Και στα δύο ενημερώνω σε κατευθείαν όταν ανεβάζω βίντεο κλπ. Οπότε, ναι, να κάνετε ένα like στο Facebook αν δεν έχετε κάνει ήδη και να κάνετε και ένα follow στο Twitter. Επίσης έχει Instagram κλπ. Άμα θέλετε, στο Instagram ανεβάζω. Είναι πιο προσωπικό το Instagram. Παρ' όλα αυτά, είπα να σας στείλω σε εσάς έτσι
να μοιράζομαι κάποιες στιγμές μαζί σας. Λοιπόν, αλλά εννοείται ότι μερικές φορές προσφέρω και βλακίες. Λοιπόν. Οπότε ναι, να τα τσεκάτε. Social media από κάτω. Και Instagram και Twitter και Twitch. Οπότε να κάνετε και ένα follow στο Twitch και να ενημερώνεστε και τα likes αν θέλετε. Τα κάνετε όλα, ρε φίλε, τα κάνετε όλα. Τώρα που είμαστε και φιλαράκια. Πώς λέει και ο Κέικ σε ένα βίντεο του. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα είναι. Θα φτιάξω αυτό το μηχανισμό στα περισσότερα. Γιατί είναι πολύ. Και θα επιστρέψω. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Ίσως κάνω κάποιο time lapse, ξέρω εγώ. Really? No, you have this like belief in this cosmic order. I really envy that. You don't want to be like me. I'm not happy. Breaking down that substance, smoking on that substance, snorting up that substance. They be like, fuck it. Loving that substance, fucking on that substance. Can't even function. Fuck it. We on that substance. Yeah. Fuck it. We on that substance. My generation be like, fuck it. All about that trill wave. Pop pills, feel days. Fuck hoes, no feelings. That money, I still crave. Rapping about substances while I'm on them substances. Jury up on them things. A junkie couldn't stomach this. Four bottles of that yellow, I push you double O. Things start to take them pills, they fall like dominoes. They locked up in their head, we call that Guantanamo. I'm searching for euphoria, I'm asking do you wanna go. She took so many drugs, she just really on a roll. Oopsie. Συγγνώμη, Άξελ. Συγγνώμη. Δεν θα το καταλάβεις, μόνο να δεις το βίντεο. Μην το στείλετε! Δεν άλλαξε τίποτα, δεν θα το καταλάβει. Δεν θα το καταλάβει. Ελπίζω να μην έχει πει καθόλου, οπότε να μην έχει δει και τη γιγάντια τρύπα που έχει δίπλα από το σπίτι του. Ελπίζω. Ωραία. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. A good girl when she not high, we call that honor roll. Crush some things, snort them up. Got that powder on your nose. You ain't about that life, just stay away. You don't wanna know. I'm about to take you higher than that ganja go. I'm gonna take you somewhere you ain't ever gone before. Do what you do, yeah, do what you please. Don't miss too many drugs, don't want you to OD. Breaking down that substance, smoking on that substance, snorting up that substance. They be like, fuck it. Loving that substance, fucking on that substance. Can't even function. Fuck it. We on that substance. Ωραία, τελειώσαμε το redstone. Τώρα πρέπει να κάνουμε, τα κάνουμε τα hoppers. Δηλαδή πρέπει να φτιάξω αρκετά hoppers. Αν υπολογίσουμε πως είναι 1, 2. OMG. Χρειάζομαι πάρα πολλά hoppers. Πάρα πολλά hoppers. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5. Αν βάλουμε μόνο αυτά είναι 10, 15, 20, 20. Θέλουμε πάνω από ένα stack hoppers. Οπότε χρειαζόμαστε πολλά chest. Γι' αυτό θα πρέπει να πάω για να κόψω ξύλα. Πάρα πολλά ξύλα γιατί δεν έχω τίποτα. Επίσης δεν έχω το καλό μου το axe. Οπότε ναι, τα λέμε σε λίγο. Μόλις έχω τελειώσει. Μόλις κόψω τα ξύλα και τελειώσω και τα hoppers. Και θα γυρίσουμε να δούμε περίπου πώς θα το κάνουμε, πώς φαίνεται και αν δουλεύει 100%. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Λάδω ρε, βλακά. Επειδή βαριόμουν να κόψω μόνος μου ξύλα, είπα να κόψω μαζί σας παρέα. Γιατί δεν μπορεί άλλο μοναξία, δεν μπορώ να ακούω τουκ τουκ τουκ. Να μην μιλάει κανείς και εγώ βλάκα δεν μπορώ να βάλω μουσική. Βασικά μπορώ να βάλω μουσική, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έβαζα τόση ώρα. Λοιπόν, τι κάνετε πως είστε. Όπως είπαμε, αύριο. Αν το βλέπετε την ίδια μέρα το βίντεο ανέβηκε Πέμπτη. Ελπίζω. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω να έχει πάει κάτι στραβά. Κάτι τόσο στραβά.
Δηλαδή δεν ξέρω και εγώ τι να. Από το να κλείσει το PC μου και να χαλάσει ο δίσκο, να πάρει φωτιά και να χάσω ξέρω όλο το αρχείο. Δεν νομίζω. Υπολογιστή μου το κάνεις αυτό. Ξέρεις ότι σε αγαπάω. Σε φροντίζω όσο πιο πολύ μπορώ. Οπότε σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, με ξέρετε τα Χριστούγεννα περάσανε. Πρέπει να κόψω αυτό το δέντρο. Δείτε πόσο γουντ έχει. Απλά δεν ξέρω. Το λυπάμαι ακόμα. Λοιπόν, αν κάνω σήμερα live stream, λογικά όπως είπα, θα σε ενημερώσω στο Facebook. Γι' αυτό να πάτε εκεί να τσεκάρετε το Facebook. Θα ανεβάσω και βίντεο στο YouTube, αλλά πιστεύω ότι πιο πολύ είστε στο Facebook παρά στο YouTube. Και επίσης μπορείτε να κάνετε εκεί πέρα που λέει ότι κάνετε like, που λέει ξέρω εγώ σας αρέσει, μου αρέσει, κάτι τέτοιο, ενώ έχετε κάνει like, έτσι. Ανοίγει από κάτω, ξέρω εγώ, κάποιες περισσότερες επιλογές και σου λέει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Αν το κάνετε αυτό, κάθε φορά που ποστάρω κάτι, σας έρχεται σαν ειδοποίηση. Πώς είναι, ξέρω εγώ, όταν κάποιος σχολιάζει μια φωτογραφία σας και σας έρχεται ειδοποίηση. Έτσι ακριβώς, απλά λέει, ξέρω εγώ, ότι λέει ότι ο Hacky Pixel, ξέρω εγώ, έχει ανέβασε μια καινούργια φωτογραφία ή κάτι τέτοιο. Οπότε έτσι θα είναι πιο εύκολο για εσάς να ξέρετε πότε κάνω live stream πρώτη. Έτσι. Πολύ σφάγγιλ. Λοιπόν, έχουμε 62. Τι έσπασες. Πρέπει να φτιάξουμε και τις φάρμες, έτσι, ναι. Πρέπει να κάνω και όσο πιο αυτόματα γίνει τις φάρμες. Γιατί πραγματικά έχει αρχίσει και μου αρέσει. Στην αρχή φοβόμουν λίγο τα redstone. Αλλά τώρα αλήθεια είναι ότι είναι πιο ωραίο. Γιατί αφού το τελειώσεις, είσαι σε φάση που λέτε, φίλε, τι έκανα πάλι. Και είναι ωραίο το συνέστημα. Γιατί δεν ξέρω. Μ' αρέσει. Και είναι ότι πρέπει για τα άτομα που βαριούνται να κάνουν πράγματα. Γιατί το κάνουν τα περισσότερα μόνοι. Είναι όσο πιο αυτόματο γίνεται, ξέρω εγώ. Τα κάνω όσο πιο αυτόματα γίνεται. Και είναι καλό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μου φτάνουν. Δεν μου φτάνουν με τίποτα. Θέλω πάνω από ένα stack hoppers, δηλαδή πάνω από ένα stack chest. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι αυτό εδώ πέρα. Πουπ. Να δούμε πόσο μπορούμε να φτιάξουμε. Οκ, ακόμα έχουμε μέλλον. Από ό,τι φαίνεται. Α, δεν μπορείς άλλο. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα να κόψουμε και αυτό το δεντράκι. Ω, μιτζί, αυτό το δέντρο είναι τεράστιο, ξέρω εγώ. Και σκεφτόμουν κάτι να χτίσω στο spawn. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια από κάτω τι να κάνω στο spawn, τι μαγαζί να κάνω, δικό μου. Πώς έχει ο Πάνης, ξέρω εγώ, έχει ένα μαγαζί πάντως, δεν ξέρω τι μαγαζί. Νομίζω είναι μαγαζί με redstone. Ίσως τον βάλω να μου κάνει κάτι με redstone, ίσως να κάνουμε ένα βιντεάκι μαζί με τον Πάνης. Μιας και έχουμε καιρό. Αν και τα πάμε και από κοντά στην Αθήνα. Αν έχετε δει και το vlog, ήμασταν με τον Πάνης μαζί. Και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή, το ταξίδι μου με λίγα λόγια στην Αθήνα ήταν για να δω την αγάπη μου τον Πάνης. Λοιπόν. Οπότε ναι, μάλλον θα το πω να μου, αν νομίζω να έχει το, τα redstone νομίζω φτιάχνει ο Πάνες, με redstone ξέρω κατασκευές. Οπότε ίσως του πω να μου κάνει κάποια κατασκευή για, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα φτιάξουμε μαζί με τον Πάνες. Θα τον πληρώσω κιόλας. Αν και με λίγα λόγια θα είναι βοηθός μου ή εγώ βοηθός του, παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Έχει τη φάση μου, ωραία. Μέσα από τα shop στο Zero, αλλά πραγματικά δεν περιμένω προσωπικά. Δεν το κάνω για να βγάλω κέρδος, αλλά μόνο και μόνο έτσι ώστε να έχουμε αυτό το, για το roleplay τέλος πάντων. Έτσι είναι μαγαζάκια, γεια σας είμαι ο Χάκη και έχω ένα μαγαζί, έλα πάνε. Δηλαδή αν έχει ένας μαγαζί και δεν με συμφέρουν, παρ' όλα αυτά που θα, και δεν με συμφέρει κάτι, ένα deal που έχει ή ξέρω εγώ κάτι και με συμφέρει να πάω να το βρω μόνος μου, να το κάνω μόνος μου, παρ' όλα αυτά θα του πω να, θα το πάρω από εκείνο το μαγαζί. Θα του πω να μου το κάνει αυτός, γιατί έτσι δίνουμε και παραπάνω υλικό ένα στον άλλο. Δηλαδή θα χρειαστεί να το κάνει αυτό. Ο Μπέζης εγώ θα χρειαστεί να μου φτιάξει ένα σπίτι. Οπότε θα έχω και εγώ υλικό που θα πω ότι ο Μπέζης μου φτιάξει το σπίτι και θα πάω να του πω ότι ξέρεις τι, θέλω να μου το κάνεις έτσι και έτσι. Οπότε υλικό για βίντεο. Και αυτός θα έχει υλικό για βίντεο το σπίτι του Χάκη. Ξέρω, ας φτιάξουμε το σπίτι του Χάκη. Και κάπως έτσι είναι ένας τρόπος να κάνεις περισσότερα βίντεο Zero Run για τα άτομα που λένε συνέχεια ότι α, δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί τα λέω σε εσάς και τα λέω σε εκείνους, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, ναι. Είναι απλά για τη φάση, δεν θα το πάρεις στον άλλο παιδί. Γιατί δεν προσπάθησε να γίνεις εκατομμυρίουχος στο Zero Run. Αυτή είναι η θεωρία μου. Θεωρίες του Φώτη. Συνωμοσίας. Λοιπόν. Για να πάρουμε αυτά τα δέντρα εδώ πέρα.
Έτσι όμορφα. Έτσι. Λοιπόν, δεν βλέπω άλλα. Νομίζω τα έχουμε σπάσει όλα. Yep. Οπότε πάμε κάτω. Επίσης το βρήκα, αν και έχω χάσει το Efficiency IV Unbreaking 3 Axe μου και το Efficiency IV Unbreaking 3 Shovel μου, παρόλα αυτά βρήκα αυτό εδώ. Μάλλον είχα κάνει κι άλλο enchant. Ή μπορεί να μου το έδωσε κάποιος, δεν ξέρω. Οκ, πώς δεν το είδα αυτό. Και ναι, τουλάχιστον έχουμε, μπορούμε να σπάσουμε πιο γρήγορα, γιατί πραγματικά δεν την πάρευα με το άλλο. Όχι, ήθελα να δω, αν σου δίνανε τα τέτοια, γιατί έχει Shield Touch, αν σου δίνει τον Grass, παρόλα αυτά όχι. Λοιπόν, για να πάμε περίπου να δούμε πως θα χρειαζόμαστε. Να δούμε με τα 30 πως θα κάνουμε. Έτσι ώστε να μην φτιάξουμε πάρα πολλά και χρειαστεί να δώσουμε παραπάνω iron στον Captain Scrap. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι μείον πολλά blocks. Πως το λένε, πολλά blocks iron. Χρωστάω, αυτή τη στιγμή χρωστάω. Είμαι Έλληνας. Χρωστάω. Λοιπόν, χιούμορ είναι, γιατί κάποιος σίγουρα θα προσβληθεί. Α, αν θέλει να φώτει. Ουουουου, ξέρω εγώ και εγώ τι άλλο μπορεί να πει κάποιος. Γιατί πραγματικά, ακόμα και με το πράγμα καιρό, πρέπει κάποιος να βρει κάπως να προσβληθεί. Έτσι, να πει ότι τον πρόσβαλε. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αν είσαι και εσύ ένας από αυτούς, κόψτε το. Κόψε το, ρε φίλε. Κόψε το, παρακαλώ. Όχι τη βίλα. Τη βίλα σου κράτη. Είναι ωραία. Δεν είναι ωραία, δεν την έχω δει ποτέ. Εντάξει, μπορεί να την έχω δει, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό το μέρος, λογικά και τα και όσα χρειαστεί θα τα κάνω στο live stream. Έτσι ώστε να έχουμε κάτι πράγμα να τα κάνουμε στο live stream και στο Zero Land κιόλας. Όπα, τι έκανα, τίποτα. Α, επιτέλους, α, πονάω. Α, πούνισα τον κόλο μου μετά από πόσες ώρες. Δεν ξέρω γιατί θα σε το πω αυτό. Λοιπόν, οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε ο μηχανισμός και λοιπά, πιστεύω, α ρε φίλε αυτό και λοιπά, πραγματικά θα πεθάνω, δεν θα το ξαναπώ. Λοιπόν, αν σας άρεσε ο μηχανισμός, κάντε ένα like, ό,τι χρειαστεί, ό,τι credit θα τα δώσω, αν το θυμηθώ, για ό,τι μηχανισμό χρησιμοποίησες αυτό και τον πήρα από κάποιον άλλο, όπως για παράδειγμα αυτό εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα. Αυτό το κάνει ο Drake, έτσι λέγεται. Αυτό δεν το θυμάμαι, είναι ένας ο οποίος είναι και στο Minecraft και έχει ροζ μαλλιά ή γαλάζι, δεν θυμάμαι. Θα βάλω link πάνω στην περιγραφή για τους μηχανισμούς αυτούς τους δύο. Οπότε ναι, αν σας άρεσε το βίντεο να κάνετε ένα like πραγματικά, ειδικά για αυτό το επεισόδιο το οποίο μου πήρε άπειρες ώρες να κάνω και ξενέρωσα γιατί είχα κάνει άλλο ένα μηχανισμό πιο μεγάλο από αυτό και πιο χρονοβόρο από αυτό και τελικά δεν δούλευε. Αλλά ευτυχώς βρήκαμε ένα μηχανισμό που δουλεύει, δόξα την γιγάντια μακαρονάδα. Και ναι, αυτά όπως είπα, αν σας άρεσε το βίντεο να κάνετε ένα like, πραγματικά θέλω να δω πόσα likes θα φτάσουμε για αυτό το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, επίσης να αφήσετε σχόλιο, αυτό που σας είχα πει, τι σας είχα πει να αφήσετε σχόλιο, τελικά να θυμηθώ. Τι σας είχα πει να αφήσετε, πετάχτηκε μέσα στη μέση ότι τα Windows μου δεν είναι γνήσια. Το ξέρω, θέλω να βάλω τα 8-1, τα γνήσια. Θα το κάνω σύντομα, κάποτε. Κάτι σας είχα πει να γράψετε τα comments. Θα το σκεφτώ, περιμένετε. Α ναι, τι shop να κάνω στο spawn, οπότε ναι, αφήστε τα σχόλια. Ένα, ιδέες με το τι μπορώ να κάνω στο spawn, τι shop να κάνω στο spawn, το οποίο δεν έχει κάνει κάποιος άλλος. Πρωτότυπες ιδέες. Όχι πολύ πρωτότυπες σε φάση κάποια βλακεία, αλλά σκεφτείτε κάτι σαν αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά. Ή μπορεί να κάνουμε κάποιο καζίνο. Εγώ σκέφτομαι κάτι σε φάση καζίνο. Πάλι redstone, αλλά δεν πειράζει. Αυτή η season zero land είναι για μένα redstone season. Redstone season, ναι, σωστά το πω. Οπότε ναι, όπως είπα, αυτά για αυτό το βίντεο. Μια σαρέτηση, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Αν θέλετε να είναι μόνο από ένα μου βίντεο, κάντε ένα subscribe. Και τα λέμε λοιπόν η φορά. Και μετά το βράδυ live stream, τσεκάρετε την περιγραφή για το Facebook, Twitter και Twitch. Δεν ξέρετε με αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Facebook, Twitter και Twitch. Γεια σας! Λούκι, σου άρεσε το βίντεο? Κάνε ένα thumbs up. Και όπως πάντα στην περιγραφή βρίσκονται τα κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, Twitter και Twitch.